Οχ, φίλε, κάτι είδα εδώ. Δεν ξέρω, από την ώρα που είδαμε, που ήρθαμε, νομίζω ότι κάτι με κοιτάει από κάποιο παράθυρο συνέχεια, ρε. Ναι. Δεν σου το είπα κι άλλη φορά. Πλησιάζει ώρα να βραδιάσει και πάμε σε πρώτη φάση. Να αφήσουμε τις κάμερες μέσα. Όταν θα βραδιάσει, θα κοντέψει γύρω στα μεσάνυχτα. Θα τις αφήσουμε να γράφουν για οποιοδήποτε ήχο ακούσουμε, οτιδήποτε μπορεί να παρατηρήσουμε, εάν θα γίνει κάτι. Θα αφήσουμε το κινητό εδώ. Θα περάσουμε τη σκάλα. Λοιπόν, Βέρακα μου, θα περίμενε κανείς να αφήσουμε το υπόγειο για το αποκορύφωμα, αλλά εμείς θα ξεκινήσουμε κατευθείαν από αυτό. Πάμε να χρησιμοποιήσουμε το μηχάνημα EV. Για όσους έχετε δει και τα προηγούμενα επεισόδια μας, ένα μηχάνημα το οποίο θεωρητικά ανοιχνεύει ψυχές, ανοιχνεύει ηλεκτρομαγνητικά πεδία, τα οποία πάνω από 2,5 μιλιντάους θεωρείται ότι υπάρχει κάτι στο χώρο. Πάμε μαζί να δούμε. Θα γίνει, μήπως να χαμηλώσουμε τα φώτα γιατί φωτικά. Ξεκινάμε λοιπόν από το χώρο του υπόγειου. Πάμε μαζί. Θεωρητικά έχουμε ακούσει από διάφορους ότι στο χώρο αυτό γινόταν εκτελέσεις και ότι οι διάφορες τρύπες που υπάρχουν στα ντουβάρια είναι από σφαίρες. Πάμε να δούμε μήπως έχει κάποια βάση όλη αυτή η θεωρία. Εντάξει, λίγο δεν βλέπω τίποτα. Λοιπόν, σε αυτό το χώρο θεωρητικά γινόταν οι εκτελέσεις. Μας έχουν πει ότι αυτές οι τρύπες είναι από σφαίρες. Το EMF δεν μας αφήνει κάτι. Σάκη, μπορείς να κλείσεις τίποτα φώτα σου. Κλείσε τελείως τα φώτα. Θα δοκιμάσουμε τα πάντα με τα φώτα κλειστά. Ποια χέρια στο κάτω. Μπράβο. Ωραία. Βρισκόμαστε μόνοι σε αυτό το χώρο, νύχτα. Ελάχιστο φως διαπερνά από έξω, γιατί υπάρχει ένα πολύ δυνατός προβολέας. Το EMF δεν μας δείχνει τίποτα. Αναβόσβησε. Το είδες αναβεί. Σιγουροσία. Πολύ περίεργη δραστηριότητα. Όπα! Να σας υπενθυμίσω ότι όταν ανάβει ένα λαμπάκι, σημαίνει ότι δεν είναι κανείς να ανάβει δύο φορές, σημαίνει ναι, ότι κάποιος είναι. Είναι κάποιος μαζί μας? Όχι. Δύο φορές. Έχουν γίνει εκτελέσεις σε αυτό το σημείο. Δύο φορές. Δύο φορές θεωρητικά σημαίνει ναι. Απίστευτο, ε. Δεν το περίμενα. Μόλις σβήσαμε τα φώτα. Όχι, μόλις τα σβήσαμε. Για άλλη μια φορά. Υπάρχει κάποιος μαζί μας. Το βλέπετε κι εσείς? Σάκη, φαίνεται καλά στην κάμερα? Δύο λαμπάκια. Σωστά, το βλέπετε, φαίνεται καθαρά. Άλλη μια. Υπάρχει κάποιος μαζί μας. Τώρα που κοιτάω και εγώ δεν το κάνει. Αυτές οι τρύπες είναι από σφαίρες. Δεν ξέρω, το είδατε κι εσείς. Δύο φορές. Δύο φορές, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Προσπαθώ να σας το δείξω όσο μπορώ. Ας ανάψω ένα μικρό φως. Εκεί, ανάψε ένα μικρό φως. Πάμε άλλη μια φορά μαζί. Το μηχάνημα το EMF. Υπάρχει κάποιος μαζί μας? Δεν βλέπω κάτι. Οι οπές αυτές είναι από σφαίρες. Νομίζω ότι το κουράσαμε. Εάν σβήσω τα φώτα. Υπάρχει κάποιος μαζί μας?
Όχι, δεν έχω ανταποκρίσει. Ας περιμένουμε λίγο ακόμα. Είναι αυτές οι οπές από σφαίρες? Όπα, ναι. Ναι, μας έδωσε την απάντηση. Δεν ξέρω. Τα σχόλια δικά σας. Βρισκόμαστε λοιπόν στο χώρο του υπογείου, εδώ που θεωρητικά έχουν γίνει εκτελέσεις. Μόλις βγαίνουμε τα φώτα, παίρνουμε ανταπόκριση από το μηχάνημα EMF. Κάτι που θα θεωρούσε κανείς παράδοξο, για τον λόγο ότι αν δημιουργούταν ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, θα είχε δημιουργηθεί από τα φώτα μας ή από τις μπαταρίες μας. Οπότε, δεν ξέρω τι να πω. Πάμε να προχωρήσουμε στο άλλο υπόγειο, στο δεύτερο. Πάμε σε εκεί. Πάμε τώρα να εισέλθουμε στο χώρο του δεύτερου υπόγειου. Θα σβήσω τα φώτα μου και θα χαμηλώσει και ο Φανάσης τα δικά του. Έχει ανάψει το κινητό και χαμηλώσει το όπλα. Μπράβο, αυτό. Είναι. Αυτό, πάμε. Λοιπόν, το μηχάνημα EMF θα δούμε να το μαζίσει κάτι. Εάν θα γινόντουσαν εκτελέσεις, θα γινόντουσαν σε αυτόν τον χώρο. Εάν υπάρχει κάτι, θα το δούμε εδώ. Λοιπόν, για άλλη μια φορά, θα το δούμε κάτι. Κλείνουμε τα φώτα, σάκι, κλείσε τελείως το φως και πάμε. Ωπα, έπαιξε. Είναι κάποιος μαζί μας? Πολύ μεγάλη δραστηριότητα. Πες μας σε παρακαλώ, αν ανάψει δυο φορές το λαμπάκι, έχουν γίνει εκτελέσεις εδώ? Θεωρώ πως ναι, με την απάντησή σου. Έχουν γίνει βασανιστήρια? Παιδιά, είναι απίστευτο. Ανάβει δύο φορές, που σύμφωνα με τη... Το EMF ανάβει δύο φορές, που σύμφωνα με τη θεωρία, δύο φορές σημαίνει ναι. Εάν ψάξετε, το έχω πει και στα προηγούμενα επεισόδια, υπάρχει και online. Όταν το μηχάνημα EMF ξεπερνάει τα 2,5 mGauss και να αναβοσβήνει δύο φορές, τα δύο λαμπάκια δηλαδή, θεωρητικά η θεωρία μας λέει ότι υπάρχει κάτι. Δεν ξέρω. Σάκη, εσύ πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Τι να σου πω. Όπα, κοίτα, κοίτα, κοίτα. Κοίτα. Σίγουρα εδώ υπάρχει κάποια δραστηριότητα. Δεν ξέρω. Εδώ ο σουβάς φαίνεται να είναι πιο πρόσφατος. Ίσως να καλύψει κάτι, το ρίξαν για να καλύψουν κάτι. Τι λες, Άκη, πάμε στα πάνω δωμάτια? Πάμε. Λοιπόν, εισερχόμαστε στο κύριο χώρο του σπιτιού. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο ισόγειο, αποχωρήσουμε στους πάνω ρόφους. Πιο νωρίς, αρκετές ώρες πριν, έχουμε εγκαταστήσει, έχουμε τοποθετήσει. Απλές κάμερες, όχι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά κάμερες φοιτητές. Οτιδήποτε κινηθεί στον χώρο που βρισκόμαστε εδώ, ή αν υπάρχει κάποιο ιστορικό, θα μας δείξουν. Τι μπορεί να ήταν αυτό? Εντάξει. Ένα από το κύριο της σκάλας. Σαν και τέρμα της έξω. Σβήσεις τα φώτα λίγο για να φαίνεται. Φαίνεται καθαρά. Φαίνεται η ένδειξη. Βρισκόμαστε ακριβώς στο επίκεντρο του πρώτου ορόφου. Και δεν είναι τυχαίο, γιατί και σε άλλα βίντεο που έχω δει από άλλα άτομα, έχω δει δραστηριότητα στο ίδιο σημείο. Κοιτάξτε, κοιτάξτε, κοιτάξτε. Κοιτάξτε την ένδειξη. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Είναι κανείς μαζί μας? Υπάρχει κάποιος εδώ που θέλει να μας πει κάτι? Δεν παίρνω απάντηση.
Όχι. Μία φορά, δύο. Ναι. Θέλετε να μας μιλήσεις για τους νεκρούς εδώ πέρα μέσα? Δύο φορές. Ναι. Οι Γερμανοί σκότωσαν αρκετούς εδώ. Η Γεστάμπο, οι Ναζί σκότωσαν ανθρώπους εδώ, στο υπόγειο. Στον εμφύλιο είχαν θάνατοι, εκτελέσεις. Ναι, ναι. Ναι, πολύ, κοίταξε, κοίταξε. Μας λέει ναι, φουλ. Εσύ γνωρίζεις κάτι για τους Ναζί? Ή γνωρίζεις κάτι για τις εκτελέσεις στον εμφύλιο? Όχι, ρε. Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Και θα ανέβω. Στον επάνω όροφο. Νιώθω πολύ ρεύμα εδώ πέρα, πολύ αέρα. Η σκάλα βγαίνει επικίνδυνα αριστερά. Σας παρακαλώ να μην επιχειρήσει κανείς αυτό που κάνω εγώ τώρα. Οπότε θα εκπλαγώ εάν πέσει κάτι. Και πάμε και σε αυτό το σημείο. Δεν ξέρω. Είναι κάποιος μαζί μου? Δεν βλέπω κάτι. Πολύ δραστηριότητα. Σε ενοχλούμε που βρισκόμαστε εδώ? Δεν παίρνω απάντηση.
Σάγκη! Ζεις! Κοιτάξτε εδώ τι έχει γίνει. Νομίζω ότι στο σημείο αυτό θα πρέπει να γυρίσω πίσω γιατί είναι αρκετά επικίνδυνα τα πράγματα. Όπα, άκουσες κάτι? Άκουσες τίποτα? Τι? Έχεις το φακό να βρεις άμα έχει τίποτα εκεί, αν υπάρχει κάτι? Γενικά μίλα λίγο για να ξέρω ότι είσαι καλά. Εσύ εκεί είσαι, αλλά και εγώ εδώ είμαι. Βρίσκομαι τώρα εδώ μόνος μου, στη Σοφίτα. Και περιμένω να δω κάτι, το οτιδήποτε θα μπορούσε να συμβεί. Το EMF δεν μου δίνει σημάδια, αλλά θα μείνω για λίγη ώρα. Θα ήταν πάρα πολύ καλό να διανυκτερεύσουμε σε αυτό το χώρο. Αλλά δεν το βλέπω για αυτή τη φορά. Ας κάνουμε λίγο ησυχία και να μείνουμε μόνοι μας εδώ. Ακούς κάτι? Μόνο εγώ ακούω. Δεν ξέρω. Ας κατέβουμε. Οχ! Φίλε, κάτι είδα εδώ. Κάτσε, γιατί έχω πάει στο δωμάτιο που μπορεί να πέσει το τέτοιο. Δεν ξέρω, από την ώρα που είδαμε, που ήρθαμε, νομίζω ότι κάτι με κοιτάει από κάποιο παράθυρο συνέχεια, ρε. Ναι. Δες, το είπα και άλλη φορά. Στο σημείο αυτό, φίλοι μου, φτάσαμε στο τέλος της εξερεύνησης ενός ακόμα παράθυρου που κάναμε. Για άλλη μια φορά, θα αφήσω τα σχόλια και τα αποτελέσματα και τις υποθέσεις, όπως και τις θεωρίες, δικά σας. Στο κανάλι αυτό προσπαθούμε να αποδείξουμε τα γεγονότα, είτε αυτά υπάρχουν είτε όχι. Εάν δεν υπάρχει κάτι, αποτελεί και αυτό ένα γεγονό. Είδατε την κίνηση στο EMF και μπορείτε να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Περιμένω τα σχόλιά σας και όπως πάντα θα είμαι χαρούμενος να σας δείξω μαζί σας. Μην ξεχάσετε να κάνετε like στο κανάλι μας, να πατήσετε like, να το δούμε το παραδείγμα.